Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Τα ξημερώματα μετά από ρωσικό βομβαρδισμό επλήγει 9 όροφη πολυκατοικία σε συνοικία του Κιέβου. Ένας νεκρός και 12 τραυματίες μεταδόθηκε ότι ήταν ο απολογισμός της επίθεσης που άφησε χωρίς σπίτι εκατοντάδες Ουκρανούς. It is a city. He is just a jerk, a total jerk. I've got nothing else to say. You see, I've got no words to describe it. Εικόνες από το σημείο δείχνουν τα συντρίμμια της πολυκατοικίας, η οποία δευτερόλεπτα μετά την επίθεση τυλίχθηκε στις φλόγες. Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε αποτύπωσε καρέ-καρέ τη μεταφορά των κατοίκων, που με μερικά υπάρχοντα στα χέρια τους εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και να μετακινηθούν με τη βοήθεια γερανού, ενώ ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της 9 όροφης πολυκατοικίας παίρνουν το δρόμο προς άλλες πιο ασφαλείς περιοχές ή το δρόμο της προσφυγιάς. Το γύρο του κόσμου κάνει η δραματική κατάληξη που είχε ο τραυματισμός της Εγγύου μετά από επίθεση σε νοσοκομείο της Ουκρανίας. Η έγκυος της οποίας η εικόνα να μεταφέρεται με το φορείο προκάλεσε αίσθηση πριν από λίγες ημέρες, δυστυχώς σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, άφησε την τελευταία της πνοή, όπως και το μωρό της, σε νοσοκομείο που την είχαν διακομίσει. Τραγική είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη. Η Δημοτική Αρχή της πόλης επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας που προοριζόταν για την πολιορκημένη πόλη δεν έχει φτάσει ακόμη, προειδοποιώντας ότι τα τελευταία αποθέματα νερού και τροφίμων στην πόλη που βρίσκεται υπό πολιορκία εξαντλούνται, επισημένοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την πόλη συνεχίζουν να σφυροκοπούν πολιτικούς στόχους, προσθέτοντας ότι πάνω από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής επίθεσης. We're shocked. We're with children. Rockets fell 20 meters from us. We have no food or water. Nothing. We escaped, trying to save ourselves. Οι εικόνες από αεροσοκάρου. Καπνοί βγαίνουν από τα βομβαρδισμένα κτίρια. Ούτε ίχνος ζωής δεν αναδύεται από την άλλοτε δυναμική περιοχή με το έντονα ελληνικό στοιχείο. Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν κοπάσει και όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει, με τρόμο επιχειρούν να παραμείνουν ασφαλείς σε καταφύγια και υπόγεια. Οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται και αναδιατάσσονται προκειμένου να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις, όπως υποστηρίζει η Ουκρανία. Wow! Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν αντιπιθέσεις κατά των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή Μικολάιβ νότια της Ουκρανίας και στην ανατολική περιοχή του Χάρκοβου που έχει μετατραπεί σε πολυφάντασμα, με τα συντρίμμια να είναι η δραματική πραγματικότητα. Οι αυτονομιστές της αυτοανακηρυχθήσας λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέτσκ υποστήριξαν σήμερα ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν άλλους τρεις οικισμούς στην περιοχή του Ντονμπάς. Με νέο του δραματικό διάγγελμα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι είναι θέμα χρόνου να πέσουν ρωσικοί πύραυλοι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Я повторюю знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. Και όσο οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, τόσο εκτείνεται το ανθρώπινο δράμα. Οικοδομικά τετράγωνα και πόλεις αδειάζουν. Our home was destroyed. An explosion blew up the windows, doors and everything. All the people who lived in the building ran to the basement. We moved to another part of the city to find a friend's house, but the bombardments continued even there. The Russian tanks kept firing at our houses. Λίγο πριν φύγει από την πατρίδα της, μια Ουκρανή επιστρέφει στο σπίτι της που έχει γίνει συντρίμμια για να παίξει μια τελευταία φορά στο πιάνο της. Εκατομμύρια Ουκρανοί που έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς αναρωτιούνται αν και πότε θα ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους και αν αυτά θα είναι εκεί για να συνεχίσουν τις ζωές τους. Η ορχήστρα του Εθνικού Ακαδημαϊκού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Οδυσσού πραγματοποίησε υπαίθρια συναυλία για να υποστηρίξει την έκκληση του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι για μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.